Στη Νέα Λάμψακο, ο Ελίσποντος υποδέχθηκε τον Απόλων Ερέτρια με του φιλοξενούμενου πριν την έναρξη του Μάτ να βρίσκονται σε θέση υποβιβασμού και να ψάχνουν επιγόντου βαθμού. Στο 17 από την εκτέλεση κόρνερ του Παναγιώτη Τσούτσι, ο Καρλατήρα πήρε την κεφαλιά η μπάλα στο αριστερό δοκάρι του κόκκινου. Δέκα λεπτά αργότερα, νέο δοκάρι για την Ερέτρια από την προσπάθεια του Τσούμαρη. Στι καθυστερήσει του ημιχρόνου, σέντρα από τον Παναγιώτη Τσούτσι, κεφαλιά του Καρλατήρα, εντυπωσιακή επέμβαση από τον κόκκινο που κράτησε το μηδέν. Βλέπουμε ξανά την κεφαλιά του κεντρικού αμυντικού της Ερέτριας και τη δύσκολη επέμβαση του γκολκίπερ των γηπεδούχων. Στο 64ο λεπτό, κούρσα του Δημήτρη Τσούτσι και παράλληλο γύρισμα, ο κόκκινος έδιωξε πριν η μπάλα αυτά στο σταματάκο. Ένα λεπτό αργότερα, νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα με το σταματάκο να κάνει το σουτ, νέα απόκρουση του κόκκινου και ο Δημήτρη Τσούτση από κοντά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, το οποίο ήταν το τρίτο για την ερέτρια. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 74 από τη μακρινή εκτέλεση φάουλ του Πετράκη, η μπάλα έφτασε στο Δημήτρη Τσούτση και αυτό με άψογο κοντρόλ και δυνατό σουτ έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Ο Ελίσποντος προσπάθησε να αντιδράσει με το σούτ του Λέκα δύο λεπτά αργότερα να μην βρίσκει στόχο, ενώ στο 79 από την πολύ ωραία μπαλιά του Λάμπρου, ο Μπασινάς με καθοριστική επέμβαση μάζεψε την μπάλα από τα πόδια του Γεωργαντόπουλου. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, το πλασέ του Μπαλάκα έφυγε ελάχιστα έξω από την αιστεία του Ελίσποντου. Αυτή ήταν και η τελευταία αξιόλογη φάση του μάτς τρίποντο χρυσάφι για τον Απόλλων Ερέτριας στη μάχη που δίνει για παραμονή στην κατηγορία. Είναι μια μεγάλη νίκη για την ομάδα μας. Ε, ε, σίγουρα χρειαζόμαστε τους βαθμούς. Ξέραμε ότι παίζαμε μια ομάδα πάρα πολύ καλή και οργανωμένη με ενανικότητα και τρεξίματα. Παρ' όλα αυτά έχω πει ότι η Ερέτρια... Έχει αδικήσει τον εαυτό τη ε, σαν ομάδα. Θα μπορούσε να έχει περισσότερου βαθμού. Ε, σήμερα δείξαμε ότι κυριαρχούσαμε στο παιχνίδι. Είχαμε και τρία δοκάρια. Ε, δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα και πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι ανάλογη καλή ώστε να τερματίσουμε όσο πιο γρήγορα την κατηγορία και να είμαστε άνετα τα τελευταία ένα-δύο παιχνίδια που μας απομένουν. Εμφανίστηκε μια ομάδα στο γήπεδο, αυτή ήταν της Ερέτριας και χάσαμε δίκαιο το παιχνίδι. Δεν δικαιόμαστε τίποτα να πάρουμε. Η αγωνιστική μας παρουσία ήταν ανύπαρκτη. Θα μιλήσω λίγα ανεπιεκώς ανύπαρκτη. Ε, σύμφωνα με αυτά που δουλεύουμε και Έχουμε προετοιμάσει την ομάδα πάνω στο πλάνο, δεν πατήσαμε καθόλου που έχουμε σαν ομάδα. Ε, χωρί αγωνιστική ταυτότητα, χωρί ε, ενέργεια, χωρί ε, τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαβαλίσουμε το καλάμι που ανεβήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί όσο είμαστε στην πίεση, νομίζω ότι σαν ομάδα είμαστε καλύτεροι. Όταν βγαίνουμε από την πίεση, κάτι χάνουμε κατά το μυαλό μα. Ε, δεν μπορώ να το εξηγήσω.